Καλησπέρα σας. Πριν από τις εκλογές του Ιουνίου θα γίνει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου στα Τύρανα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σωτήρης Κωστόπουλος. Ανακοινώθηκαν απόψε τα ονόματα των βουλευτών μελών της Εξεταστικής Επιτροπής που ασχολείται με την υπόθεση Κοσκοτά, τα οποία θα μεταβούν στις ΗΠΑ για να εξετάσουν τον Γιώργο Κοσκοτά. Από το ΠΑΣΟΚ θα μεταβούν οι βουλευτές κ. Παγορόπουλος, Κατσιμπάρδης, Μαρινίδης, Κωνσταντινίδης, Καραπάτσος, Πετραλιάς, Πάτσος, Μπουλάκης και Κούτσικας. Και ως αναπληρωματικοί οι κύριοι Γκλαβίνας και Καζακλάρης. Από τη Νέα Δημοκρατία θα μετάσχουν οι κύριοι Κατσαρός, Ματζόρης, Παυλίδης, Σούρλας και Ξαρχάς. Και ως αναπληρωματικός έχει επιλεγεί ο κύριος Αρλής. Από το ΚΚΕ θα μετάσχει στην Επιτροπή ο Κώστας Κάπος. Από τη Διανά ο Θεόφιλος Γάτσος και από τους ανεξάρτητους ο Γεράσιμος Αρσένης. Θετικά εξελίσσονται οι επενδύσεις που προβλέπονται στα αντισταθμιστικά ωφέλη της συμφωνίας για την αγορά των γαλλικών αεροσκαφών Mirage. Σχετικά στοιχεία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτης Ρουμαλιώτης, ο οποίος είπε ότι η αξία των προγραμμάτων που εκτελέστηκαν ξεπερνά κατά πολύ τις συμφωνίες για την περίοδο 85-89 και έχουν καλύψει σημαντικό μέρος των συμφωνιών για τη δεύτερη περίοδο 89-92. Η εκπλήρωση των αντισταθμιστικών ωφελών από την αγορά των αμερικανικών αεροσκαφών F-16 γίνεται με τη δημιουργία της αναπτυξιακής εταιρείας επενδύσεων, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλουν οι κατασκευάστριες αμερικανικές εταιρείες. Ήδη έχει καταβληθεί ποσό 15 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή ποσό μεγαλύτερο από το συμφωνημένο ή το 1 τρίτο του κεφαλαίου. Πιστές και αφοσιωμένες στο Σύνταγμα και τη δημοκρατική νομιμότητα μένουν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Χαραλαμπόπουλος κατά τη σημερινή 76η επέτειο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων από τον τουρκικό ζυγό. Οι εορταστικές εκδηλώσεις άρχισαν το πρωί με δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Μπιζανομάχων και στη συνέχεια έγινε παρέλαση μαθητών, σπουδαστών και στρατού στο κέντρο της πόλης. Μετά την παρέλαση, ο διοικητής της 8ης Μεραρχίας παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμήν του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννη Χαραλαμπόπουλου και των άλλων επισήμων. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων έχει εξαγγείλει για αύριο 24ωρη πανελλαδική απεργία. Εξάλλου απεργούν από αύριο και για μία εβδομάδα οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, 4ωρη στάση εργασίας από τις 11 το πρωί πραγματοποιεί αύριο το διοικητικό προσωπικό των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, διεκδικώντας την ικανοποίηση θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων. Οι εργαζόμενοι στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα επαναλάβουν την 4ωρη στάση εργασίας τους στις 28 του μηνός. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι έκτακτοι εργαζόμενοι στα ΑΕΗ. Αυξημένη ήταν σήμερα η ατμοσφαιρική ρήπανση στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΠΕΡΠΑ, το διοξίδιο του αζότου έφτασε το μεσημέρι στο σταθμό των Πατησίων τα 339 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα με όριο επικεφαλής τα 200 μικρογραμμάρια και όριο λήψης εκτάκτων μέτρων τα 500 μικρογραμμάρια. Σύμφωνα με το ΠΕΡΠΑ και με βάση τις αναμενόμενες μετεωρολογικές συνθήκες, για αύριο προβλέπεται αύξηση των τιμών των ρήπων. Στο μεταξύ, την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στον οικονομικό κύκλο των Υπουργών κοινή εισήγηση των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Εμπορίου για τη μείωση της φορολογίας των αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού σε συνδυασμό με το πρόγραμμα καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Συνέντευξη τύπου έδωσε σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, η οποία μεταδόθηκε απόψε από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την τηλεόραση ότι διελισθαίνει προς το χειρότερο. Εξάλλου ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι ο τόπος μπήκε σε βαθιά κρίση. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές για να ενισχύσει τη θέση του. Είναι συνταρακτικά τα όσα δημοσιεύονται για το σκάνδαλο Κοσκοτά και υπάρχουν και άλλοι μάρτυρες οι οποίοι πρέπει να εξεταστούν. Η Νέα Δημοκρατία εν ώψη των εκλογών δεν θα παρασυρθεί από οξύτητα αλλά και δεν είναι διατεθειμένη να σκύψει το κεφάλι. Η Νέα Δημοκρατία θα επανεξετάσει όσους διορισμούς έγιναν στο δημόσιο μετά την 1η Ιανουαρίου 1989, γιατί η εθνική οικονομία δεν αντέχει και το δημόσιο χρέος έχει περάσει τα 13 εκατομμύρια. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση θα επιμείνει στην κάθαρση και θα δώσει αμέσως το αίσθημα στους Έλληνες ότι είναι ίση απέναντι του νόμου αποκαθιστώντας πλήρως τους θεσμούς της δημοκρατίας.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Κωστόπουλος, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, δήλωσε: «Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό ότι είναι ο μόνος πολιτικός που ξέρει να κάνει άλματα προς τα πίσω. Του παραχωρούμε ευχαρίστως αυτό το προνόμιο. Τον διαβεβαιώνουμε και εμείς με τη σειρά μας πως η φασιστική τηλεόραση του ΠΑΣΟΚ θα είναι πάντα στη διάθεσή του όταν αισθάνεται την ανάγκη να αναπτύξει το προσφυλές του όνειρο, αν γινόμουν πρωθυπουργός». Σε ερώτηση δημοσιογράφου, πώς σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ τη σημερινή συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, από το γραφείο τύπου του κινήματος δόθηκε η ακόλουθη απάντηση: «Όσο ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει μονότονα τον εαυτό του, υβρίζοντας και χωρίς να διατυπώνει καμιά πολιτική πρόταση, δεν αξίζει ιδιαίτερης απάντησης». Κλιμακώθηκε σήμερα ο διπλωματικός πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και την ΕΟΚ, με αφορμή την απειλή θανάτου του συγγραφέα Σαλμάν Ραζδί από τον Ιρανό ηγέτη Αγιατολά Χομέινι για το έργο του «Σατανική στίχη». Το Ιράν ανακάλεσε σήμερα όλους τους πρεσβευτές του από τις χώρες μέλη της κοινότητας, απαντώντας έτσι στη χθεσινή απόφαση της ΕΟΚ να ανακαλέσει τους δικούς της πρεσβευτές από την Τεχεράνη. Το παράδειγμα της κοινότητας ακολούθησε σήμερα και η Σουηδία. Την πρωτοβουλία της κοινότητας χαιρέτησε απόψε και ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush, ο οποίος κατηγόρησε τον Ιρανό ηγέτη ότι με τις απειλές του εναντίον του Σαλμάν Ραζδί προσβάλλει βαθιά τους κανόνες της πολιτισμένης συμπεριφοράς. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Χαβιέ Πέρες Ντε Κουέγερ, απίθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να αγωνιστεί για τη ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα του Σαλμάν Ραζδί. «Εάν αποχωρήσουν οι εταίροι της ΕΟΚ από την Τεχεράνη, θα αποχωρήσουμε και εμείς», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση ξένου ανταποκριτή, «αν και η ελληνική πρεσβεία του Ιράν θα κλείσει σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υπόθεση του Βρετανού συγγραφέα Σαλμάν Ραζδί». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι στις ευρωπαϊκές κοινότητες επικρατεί η αρχή της ομοφωνίας και πρέπει να διαμορφώνεται μια τελική απόφαση, παρόλο που δεν λείπουν οι διαφορετικές τοποθετήσεις, αναλύσεις και προβληματισμοί της κάθε χώρας. Στο Αφγανιστάν, ο Σουλτάν Αλί Κισμάντ διορίστηκε νέος πρωθυπουργός της χώρας από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο που κατέλαβε την εξουσία την περασμένη Κυριακή. Ο Αλί Κισμάντ ήταν πρωθυπουργός του Αφγανιστάν για 9 χρόνια μέχρι τον περασμένο Μάιο που παραιτήθηκε. Είναι ο μόνος ηγέτης της αφγανικής κυβέρνησης, τα υπόλοιπα μέλη της οποίας είναι Σουνίτες. Δύο ακόμα ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Οι ελπίδες για ένα αραβο-ισραηλινό διάλογο κερδίζουν καθημερινά έδαφος, δήλωσε σήμερα στο Κάιρο ο Σοβιετικός Υπουργός Εξωτερικών Έντβαρντ Σεβαρτνάντζε. Ο Σοβιετικός Υπουργός επισκέπτεται, όπως είναι γνωστό, τις χώρες της Μέσης Ανατολής σε μια προσπάθεια να επιταχύνει την προετοιμασία για σύγκληση ειρηνευτικής διεθνούς διάσκεψης για το Μεσανατολικό. Στην προσπάθεια αυτή αντιτίθεται το Ισραήλ. Αύριο ο κ. Σεβαρτνάντζε πρόκειται να συναντηθεί στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα με τον Ισραηλινό ομολογό του Μωσέ Άρενς, αλλά και με τον Παλαιστίνιο ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ, ο οποίος δεν θα έχει καμιά επαφή με τον Ισραηλινό υπουργό. Στο Παρίσι τώρα βρίσκεται από σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Γιτζάκ Σαμίρ προκειμένου να συζητήσει τις εξελίξεις για το Μεσανατολικό. Στο μεταξύ συνεχίστηκαν και σήμερα οι συγκρούσεις στους προσφυγικούς καταβλισμούς της Δυτικής Όχθης, όπου εκατοντάδες Παλαιστίνοι αντιμετώπισαν για άλλη μια φορά με πέτρες και ξύλα ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού. Οι Παλαιστίνοι αποφάσισαν την παράταση για τρίτη ημέρα της Γενικής Απεργίας, που έχει κηρυχθεί στα κατεχόμενα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη Ισραηλινή κατοχή. Οι αντάρτες του Σαλβαδόρ και εκπρόσωποι 13 πολιτικών κομμάτων της χώρας άρχισαν σήμερα ιστορικής σημασίας διαπραγματεύσεις στο Μεξικό με στόχο τον τερματισμό του 9χρονου εμφυλίου πολέμου στο Σαλβαδόρ. Οι αντάρτες επιμένουν στον όρο να αναβληθούν για 6 μήνες οι εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τις 19 Μαρτίου ώστε να τους δοθεί ο χρόνος να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους αυτές, πράγμα που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν. Το πρόγραμμα παιδείας της Νέας Δημοκρατίας οδηγεί προς τα πίσω, είπε ο Υφυπουργός Παιδείας Φίλιππος Πετσάλνικος, ο οποίος αναφερόμενος ειδικότερα στην κατάργηση των ΤΕΙ, που προτείνει το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε μεταξύ άλλων ότι έτσι θα μειωθεί στο μισό ο αριθμός των εισαγωμένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι θα απομονωθούν επαγγελματικά οι μέχρι σήμερα πτυχιούχοι των ΤΕΙ και το εκπαιδευτικό προσωπικό θα υποστεί υπηρεσιακή και ηθική μείωση. Ένα τέτοιο μέτρο θα προσανατολίσει τους νέους προς το εξωτερικό και θα αποστερήσει την Ελλάδα από στελέχη υψηλής στάθμης. Στο μεταξύ, στις ημερομηνίες που έχουν ορίσει τα κατατόπους τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα θα αρχίσουν τα μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν για τις εξετάσεις, λόγω της απεργίας του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ,
Το Υπουργείο αποφάσισε τα μαθήματα, στα οποία δεν έγιναν εξετάσεις, να εξεταστούν την επόμενη περίοδο, χωρίς να χρειαστεί οι σπουδαστές να παρακολουθήσουν εκ νέου τα μαθήματα αυτά. Εξάλλου, ο Υφυπουργός Παιδείας Φίλιππος Πετσάλνικος ανακοίνωσε ότι από το εαρινό εξάμηνο θα ισχύσει ο νέος κανονισμός σπουδών. Ο Πρωθυπουργός θα επιδώσει τα βραβεία του Ιδρύματος Ωνάση για το 1989 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Περισσότερο στο ρεπορτάζ της Νατάσας Πλιάνγκου. Ο πρώην γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών, John William Fulbright, στο Μουσείο Ερμητάζ του Λέμιγκαν, η Αγγλίδα γιατρός Dan Cicely Saunders, το Ισπανικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και ο Αμερικανός φυσικός Άνι Λάβινς είναι η φετινή τιμόμενη με τα βραβεία Ωνάση. Η επίσημη τελετή της απονομής των βραβείων θα γίνει όπως κάθε χρόνο και φέτος στην Παλιά Βουλή στις 20 Απριλίου και θα τα επιδώσει ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Τα ελληνικά ναυπηγεία παρέδωσαν σήμερα στο πολεμικό ναυτικό το πρώτο από τα δύο πετρελαιοφόρα που κατασκεύασαν για λογαριασμό του. Επίσης, τα ελληνικά ναυπηγεία βρίσκονται στην τελική φάση διαπραγματεύσεων για την υπογραφή σύμβασης με το πολεμικό ναυτικό για την κατασκευή τριών φρεγατών. Ζεστός θα παραμείνει ο καιρός και στο νέο 24ωρο, ενώ άλλα βασικά στοιχεία του καιρού θα είναι η καλή θάλασσα σε όλα τα λάγη και οι τοπικές ομίχλες το πρωί. Στο χάρτη Ευρώπης με τα επιφανειακά σχήματα παρατηρούμε ότι η χώρα μας βρίσκεται υπό την επίδραση πεδίου υψηλών πιέσεων. Για την Τετάρτη λοιπόν προβλέπεται έθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη το πρωί κατά τόπους θα υπάρχουν νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες επίσης θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες. Η άνεμη γενικά θα είναι ασθενής, έτσι η θάλασσα σε όλα τα παράγια θα είναι καλή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Δυτική Ελλάδα από 5 μέχρι 20 βαθμούς, στα περιοδικά της κεντρικής και βόρειας περιοδικής Ελλάδας από 1 βαθμό κάτω από το 0 μέχρι 17 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα περιοδικά από 3 μέχρι 18 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου. Για την Καλαμάτα προβλέπεται έθριος καιρός με ασθενής ανέμωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 4 και 19 βαθμών. Για την περιοχή της Αττικής προβλέπεται έθριος και ζεστός καιρός. Η άνεμη θα είναι ασθενής, ενώ την ύφεση και το πρωί θα επικρατήσει άπνοια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 μέχρι 18 βαθμούς. Και για τον νομό Θεσσαλονίκης προβλέπεται έθριος καιρός με ασθενής ανέμωση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 2 μέχρι 15 βαθμούς. Και δύο λόγια για τον καιρό της Πέμπτης προβλέπεται να παραμείνει και πάλι ζεστός σε ολόκληρη τη χώρα με ρεύμα συννεφιά, η οποία μάλιστα προοδευτικά στα δυτικά θα πυκνώσει και αργότερα υπάρχει το ενδεχόμενο να συμμετούν λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι ασθενής και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις μέχρι και 5 μποφόρ. Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Καλή σας νύχτα. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.